Η συζήτηση των διεκδικήσεων δεν σταματά εδώ. Θα πάμε σε ένα κλάδο που μεγάλη χαρά φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή και μιλάμε για την Ένωση των Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων του Ηρακλείου. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ δύο εκλεκτούς καλεσμένους που βρίσκονται εδώ σήμερα μαζί μας. Τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Παναγιώτη Πρινιωτάκη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Και ένα ακόμη μέλος της Ένωσης, τον κύριο Ρίγα Πετράκη. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι η αφορμή για αυτή την συνάντηση, κύριε Πρινιωτάκη, για το κάλεσμα που σας κάναμε για την εκπομπή, είναι ένα ψήφισμα το οποίο βγάλατε και έχει να κάνει με τα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης. Αυτά που προωθούνται. Ποια είναι η ανησυχία σας? Η ανησυχία μας είναι ότι η κυβέρνηση, μέσω non-paper αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχουμε ένα νομοσχέδιο για να συζητήσουμε μία βάση, ούτε έχει τεθεί σε διαβούλευση αυτό το νομοσχέδιο, φέρνει ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο αφορά το λεγόμενο φορολογικό νομοσχέδιο, πιθανόν θα ονομαστεί νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Ναι. Αυτό το νομοσχέδιο αφορά υιοθέτηση φορολογικών μέτρων βάσει τεκμαρτών εισοδημάτων, δηλαδή μιλάμε για οριζόντια κριτήρια φορολόγησης των ελευθερών επαγγελματιών. Και αυτό μας βρίσκει σφόδρα αντίθετους, διότι είναι άδικο πρώτα απ' όλα να φορολογείς κατά έναν τρόπο οριζόντιο, χωρίς να θεσπίζεις πολύ πολύ συγκεκριμένα κριτήρια για το πώς θα φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδίως δε οι δικηγόροι. Okay. Προτάσει η κυβέρνηση ως λόγο για τον οποίο φέρνει αυτό το νομοσχέδιο την πάταξη της φοροδιαφυγής. Εν τούτης, αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται κάποιος εύκολα είναι ότι φέρνει αυτό το νομοσχέδιο διότι δεν μπορεί να αναπτύξει τους κατάλληλους φοροπρακτικούς μηχανισμούς για να πατάξει τη φοροδιαφυγή και προχωράει στην εύκολη λύση, θα λέγαμε. Mm. Κλείνοντας παράλληλα το μάτι, θα μου επιτρέψετε να σας πω, στη μεγάλη φοροδιαφυγή. Με αυτόν τον τρόπο. Άρα, κύριε Πετράκη, με βάση αυτό το επιχείρημα που επικαλείται το κυβερνητικό στρατόπεδο, μας είπε ο κύριος Πρινιωτάκης, ουσιαστικά είναι σαν να αποκαλεί φοροφυγάδες και το δικό σας κλάδο, συνολικά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Νομίζω ότι ο κάθε πολίτης έτσι μπορεί να το εκλάβει. Δυστυχώς είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Πέρα από το ότι είναι προσβλητικό, αν εφαρμοστεί όσο έχει. Δυστυχώς μιλάμε πλέον για μη δυνατότητα επιβίωσης του νέου δικηγόρου και του ασκούμενου, διότι ήδη ήταν σε δυσμενή θέση. Φανταστείτε τώρα πώς θα είναι που θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, γιατί τα μαχητά τεκμήρια δεν εξειδικεύουν τις περιπτώσεις για τον ασκούμενο, αν μπόρεσε να βγάλει αρκετή δουλειά. Επομένως, δυστυχώς, ναι, παρουσιαζόμαστε ως φοροφυγάδες. Δώστε μας ένα παράδειγμα, κύριε Πετράκη, για έναν ασκούμενο, για έναν νέο δικηγόρο, όταν καλείται ή μάλλον αν προχωρήσει αυτό το φορολογικό μέτρο, για την οριζόντια λοιπόν φορολόγηση, που δηλαδή δεν μπορείτε να βγάζετε κάτω από τόσο, δεν γίνεται ας πούμε, να βγάζετε κάτω από τόσα χρήματα, την ώρα που ένας ασκούμενος, ένας νέος δικηγόρος, προφανώς και μπορεί έτσι, προφανώς και γίνεται να βγάζει λιγότερα από αυτά που λένε ως όριο. Βασικά τα βγάζει τα λιγότερα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, καθώς δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα θεσμοθετημένη αμοιβή του ασκούμενου δικηγόρου. Στην κυριολεξία είναι έγκυται στον δικηγόρο που θα κάνει άσκηση. Έχουμε περιπτώσεις όπου κάνεις 10 ώρες άσκησης και παίρνεις 200-300 ευρώ. Υπάρχουν περιπτώσεις που παίρνεις 4 ώρες και κάνεις και παίρνεις 200 ευρώ. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν παίρνεις 0 ευρώ. Οπότε δυστυχώς αυτός ο ασκούμενος θα πρέπει να βρει τρόπο, έτσι όπως το θέτουν, να βγάζει αυτά τα λεφτά. Το πώς είναι δικό του θέμα. Κύριε Πρινιωτάκη, μήπως η κυβέρνηση με αυτό το νέο σύστημα επικοινωνιακά προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και μια μάλλον λαθασμένη εντύπωση που υπάρχει σε πολύ κόσμο ότι αυτοί είναι δικηγόροι, έχουν παχυλές αμοιβές, έχουν πάρα πολύ χρήμα, είναι έτσι? Όχι, δεν είναι έτσι και θέλω να δώσω και κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, το οποίο λέει ο ΕΦΚΑ σε μια πρόσφατη ανακοίνωσή του, το 33% περίπου των δικηγόρων βρίσκεται σε ρύθμιση οφειλών και επίσης με βάση τελευταία ανακοίνωση στην οποία προέβη η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, για το έτος 2022 οι δικηγόροι προκατέβαλαν, είναι η μοναδική κατηγορία ελευθερών επαγγελματιών που προκαταβάλουν φόρο μέσω των γραμματείων προείσπραξη για την παράσταση στα δικαστήρια, προκατέβαλαν οι δικηγόροι για το 2022 30.040.525 ευρώ για φόρο, 42.391.509 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές και 48.908.000 για αναλογούντα ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθείτε με έναν τρόπο από κυβερνητικά στόματα να δημιουργηθεί μια εικόνα για φοροφυγάδες συλλήβδιν,
που πράγματι υπάρχει φοροδιαφυγή. Δεν θα το αρνηθεί κανείς αυτό, αλλά υπάρχει σε μία μειοψηφία. Σε όλους τους κλάδους. Σε όλους τους κλάδους. Ξεκάθαρα. Σε όλους τους κλάδους. Δεν μπορεί όμως η εξαίρεση να μας παίρνει όλους μπάλα αυτό. Ξέρετε, δεν είναι το εύκολο πράγμα. Να λέμε για κάποια ομάδα επαγγελματική ότι αυτός είναι φοροφυγάς, είναι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε πέρα από τους μισθωτούς που είναι πολύ δύσκολο πλέον, αλλά για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι πολύ εύκολο να στοχοποιείται ένας κλάδος. Και εγώ κρατάω και αυτό που είπατε στην αρχή, ότι δεν μπορεί λόγω έλλειψης μηχανισμών ελέγχου να πηγαίνουμε σε οριζόντια μέτρα τα οποία μόνο αδικούν. Δώστε μας μια εικόνα, κύριε Πρινιωτάκη, για το πόσο καιρό κρατάει η άσκηση, πόσο καιρό θεωρείται κάποιος νέος δικηγόρος μέχρι να ανοίξει το δικό του γραφείο, να προχωρήσει και να έχει τα έσοδα ως μια κανονική ροή και λειτουργία ενός δικηγορικού γραφείου. Ασκούμενος δικηγόρος είναι αυτός ο οποίος έχει λάβει το πτυχίο του από τη νομική σχολή, έχει γραφτεί στο δικηγορικό σύλλογο και ασκείται σε ένα δικηγορικό γραφείο και η άσκηση αυτή διαρκεί περίπου 18 μήνες. Αμείβεται από το δικηγόρο στον οποίο ασκείται. Θέλουμε σε αυτό το θέμα να ανοίξει μια συζήτηση γύρω από την αμοιβή του ασκουμένου δικηγόρου, γιατί δεν είναι νομοθετημένη αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν είναι θεσμοθετημένη. Δεν είναι θεσμοθετημένη. Είναι στον αέρα. Όχι, είναι στον αέρα. Είναι στην καλή διάθεση του δικηγόρου. Του δικηγόρου, του δικηγορικού γραφείου στο οποίο. Υπάρχουν αποφάσεις και στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Έχουν ληφθεί αποφάσεις από τα εκεί διοικητικά συμβούλια για θέσπιση κατώτατης αμοιβής ασκουμένου δικηγόρου στα 600 ευρώ. Και θέλουμε αυτή τη συζήτηση να τη φέρουμε και στο Ηράκλειο. Όπως να φέρουμε στη συζήτηση και στο Ηράκλειο και για την αμοιβή του συνεργάτη δικηγόρου, του νέου δικηγόρου, ο οποίος δουλεύει σε δικηγορικά γραφεία. Για να επανέλθω στο καθεστώς του ασκουμένου, ο ασκούμενος, η άσκηση του διαρκεί 18 μήνες και καταβάλει μόνο εισφορές υπερυγείας, ένα μικρό ποσό μηνιαίως. Άρα, αυτούς τους 18 μήνες, κύριε Πετράκη, εσείς πρέπει να βρείτε τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσετε, θα επιβιώσετε, θα καλύψετε τα δικά σας τα έξοδα και να αντέξετε για να μην φύγετε και να πάτε σε ένα άλλο επάγγελμα το οποίο δεν έχετε σπουδάσει. Έχοντας ακολουθήσει και πολύ απαιτητικές σπουδές, όπως είναι οι σπουδές της νομικής, και ένα όνειρο ζωής για τους περισσότερους, γιατί γνωρίζουμε ότι οι δικηγόροι το έχουν στόχο. Δηλαδή δεν μπαίνεις κατά τύχη στην νομική. Ακριβώς. Καλώς κακώς η δικηγορία πρέπει να την αγαπάς για να την κάνεις. Αλλά από αυτές τις συνθήκες, γιατί κάποιος μπορεί να θέξει το ερώτημα, γιατί εσείς οι νέοι δικηγόροι και οι ασκούμενοι βάζετε θέμα τις φορολογίες, από τη στιγμή που έτσι και όταν ξεκινάτε δεν σας πιάνει. Αλλά εγώ θα κάνω το άλλο ερώτημα και θα πω γιατί ένας νέος συνάδελφος, νέος δικηγόρος, να μπει στη διαδικασία, να γίνει δικηγόρος και όταν ξέρει ότι το φορολογικό τοπίο είναι τέτοιο που δεν θα το επιτρέψει να επιβιώσει καλός κακός. Δυστυχώς, ο δικηγορικός κλάδος έχει την ιδιαιτερότητα να μην μπορεί να πάει στο εξωτερικό απλά και να ξεκινήσει να εργάζεται. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν υπάρχει ως προοπτική. Δεν υπάρχει δηλαδή. Προοπτική. Είναι άλλο το δίκαιο στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη και πρέπει να κάτσει να ασχοληθεί με αυτό συγκεκριμένα. Και έχουμε και περιπτώσεις όπου πολλοί ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι κάνουν μεταπτυχιακό. Ζουν με τους γονείς τους για να μπορούν να τα απεξέλθουν. Κάνουν κάτι άλλο που δεν φαίνεται. Δυστυχώς δεν μπορούν να επιβιώσουν αυτές τις συνθήκες. Δεν είναι όπως τον γιατρό που μπορεί να πάει στο εξωτερικό που φεύγουν πολλοί ή τον εργαζόμενο. Ούτε μηχανισμό. Τον μηχανικό. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Το δίκαιο είναι διαφορετικό. Να. Πάντως, κρατάω και αυτό που λέτε για την θεσμοθέτηση της κατώτατης αμοιβής. Να υπάρχει έτσι μια νομική ομπρέλα ουσιαστικά και πάνω από εσάς. Γιατί με την καλή θέληση πολλές φορές δεν γίνονται και πέρα. Δεν θέλουμε να έχουμε ένα καταγγελτικό ύφος ότι όλοι οι δικηγόροι αδικούν τους ασκούμενους. Αλλά είναι αυτό το πλαίσιο κάτω στο οποίο λειτουργεί η άσκησή σας, έτσι. Ναι, σωστά. Ζητάμε μάλιστα να υπάρξει τροποποίηση στον κώδικα δικηγόρων, ο οποίος είναι νόμος του κράτους, και εκεί να θεσπιστεί η αμοιβή. Δεν μπορεί να παίρνει απόφαση το κάθε διοικητικό συμβούλιο ενός δικηγορικού συλλόγου. Πρέπει να υπάρξει μια κεντρική απόφαση, για να ενσωματωθεί σε ένα νόμο, για να μπορούν να κατοχυρωθούν σε όλη τη χώρα οι ασκούμενοι. Γιατί βλέπετε, σας λέω ότι έχουν λάβει αποφάσεις μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στο Ηράκλειο θέλουμε να ανοίξει αυτή η κουβέντα. Θα δημιουργήσουμε το επόμενο διάστημα ένα παρατηρητήριο για τις αμοιβές ασκουμένων και νέων δικηγόρων, όπου ανωνύμως θα μπορούν οι ασκούμενοι και οι νέοι δικηγόροι να δηλώνουν τι αμοιβές λαμβάνουν, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε μία εικόνα για τις αμοιβές που παίζουν στην αγορά του Ηρακλείου και μετά να κάνουμε μία πρόταση. Σαν έρευνα, δηλαδή. Σαν έρευνα, ναι. Ανώνυμη, για να μην φέρνουμε σε δύσκολη θέση. Πόσα μέλη έχει η ένωσή σας? Η ένωσή μας αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 150 μέλη. Ναι. Συνολικά οι ασκούμενοι και οι νέοι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου είναι 250 άτομα.
Εμείς είμαστε ένα νεοσύστατο σωματείο, δημιουργηθήκαμε τώρα το 2023, κάναμε τις πρώτες μας εκλογές τον Ιούνιο, οπότε... Η δικηγορία πάντως είναι ένας χώρος που έχει και έντονο ανταγωνισμό, έτσι, είναι πολύ και δεν ξέρω πόσοι από τους νέους δικηγόρους που ξεκινάνε, κάνουν την εκπαίδευσή τους, είναι ασκούμενοι, μετά τελικά συνεχίζουν, το παίρνουν απόφαση να ανοίξουν το δικό τους γραφείο, που έχει και μεγάλα έξοδα βεβαίως, ακόμα και κτηριακά, διότι βλέπουμε και τις τιμές που έχουμε στο Ηράκλειο. Να σας πούμε την αλήθεια, βλέπουμε συναδέλφους πέρα από αυτούς που λέμε νέους δικηγόρους που πλέον προσπαθούν να βρουν τρόπο να συνεργαστούν με άλλους δικηγόρους για να καλύψουν τα έξοδα. Μάλλον ένας ασκούμενος που γίνεται δικηγόρος, που δεν έχει στον ήλιο μοίρα καλώς ή κακώς μεγάλη πλειοψηφία τους να μπορούν να ανοίξουν δικό τους το γραφείο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι κάνουν, πάνε, συνεργάζονται με κάποιον δικηγόρο, ο οποίος καλώς ή κακώς θα του δώσει ό,τι μπορεί να του δώσει, ειδικά με αυτές τις νέες συνθήκες. Είστε αισιόδοξοι ότι όλο αυτό το περιβάλλον θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες και για το δικό σας στο επάγγελμα, ή υπάρχουν και στιγμές που λέτε, αυτό τώρα είναι λίγο πιο προσωπική ερώτηση, σε πιο προσωπικό επίπεδο, που λέτε, αχ, κρίμα τα χρόνια που σπούδασα. Το θέσω έτσι απλά, κύριε Πρινιωτάκη. Γενικά η ζωή θέλει αγώνα, αυτό είναι σίγουρο. και εμείς μέσα από την Ένωση παλεύουμε και γι' αυτό, δηλαδή λίγο κάπως τα πράγματα να βοηθήσουμε να καλυτερέψουν. Ναι. Βλέπετε τώρα έρχεται αυτό το νομοσχέδιο. Προφανώς αποθεί κάποιο νέο από το να εισέλθει στο επάγγελμα. Όταν σου λέει θα έχω τέτοιες ασφαλιστικές, τέτοια φορολογικά μέτρα στην πενταετία πάνω, για ποιο λόγο να ασχοληθώ. Ναι. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει και παλεύει και προς αυτή την κατεύθυνση και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου. Και σε αυτή τη. Ξέρετε πολύ καλό ότι έχουμε μία αποχή αυτές τις μέρες. Ναι, προειδοποιητική. Προειδοποιητική. Είναι ουσιαστικά. Προειδοποιητική. Εμείς με το ψήφισμα το οποίο εκδώσαμε χθες, ζητήσαμε να έχει συνέχεια και κλιμάκωση η διαμαρτυρία και η κινητοποίηση αυτή, εφόσον είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειάς μας. Λοιπόν, όταν έχουμε κοντά μας νέους ανθρώπους, μας αρέσει να ρωτάμε για κάτι πιο επί προσωπικού. Και θέλω να σας ρωτήσω και τους δύο, τι σας οδήγησε, τι σας ώθησε στο να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο της νομικής δικηγορίας. Δηλαδή, το ερέθισμα ποιο ήταν προσωπικά για τον καθένα σας. Να πω πρώτος. Καλώς ή κακώς, όταν έβλεπα πάντα το άδικο, οι γονείς μου λέγανε, αν το βλέπεις, κάνε κάτι γι' αυτό, μην μου το λες απλά. Η μητέρα μου ήταν δικηγόρος, οπότε ανέκαθεν είχα την εικόνα αυτή και έτσι και ακολούθησα αυτό το επάγγελμα. Για να μπορέσω, τουλάχιστον στη δικιά μου συνείδηση, να διορθώσω ό,τι μπορώ να διορθώσω, να βοηθήσω όπου μπορώ να βοηθήσω. Άρα ένα ιδεολογικό, έτσι, ηθικό έρισμα. Ναι, γιατί το οικονομικό πάντα ήταν σε δεύτερη μοίρα. Ναι. Πάντα ήταν σε δεύτερη μοίρα. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Πρινιωτάκη. Παρότι στην οικογένειά μου δεν υπάρχει κανένας δικηγόρος, με ενδιέφερε πάντα το δίκαιο, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Των δικαιωμάτων των πολιτών και μας ενδιαφέρει όλο αυτό το πλαίσιο, γι' αυτό και ασχολούμαστε και μέσα από αυτή την ένωση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συναδέλφων μας. Έτσι, και καλά κάνετε. Και σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας γνωρίσαμε και από κοντά. Είστε νέοι δραστήριοι και προσεχώς επιτυχημένοι, θα πούμε, γιατί είσαστε νέοι τώρα στον κλάδο, αλλά γεμάτη όρεξη, και σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ.